Δήμαρχος Σαλονικού Γιώργος Σοφρόνης, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Είναι η πρώτη σύνδεση στο αποκαιρευτικό δίκτυο και νομίζω ότι θα πρέπει να πείτε μια κουβέντα. Καλή σας ημέρα. Είναι πραγματικά μια ημέρα χαράς για εμάς που καταφέραμε σε λιγότερο από 2 χρόνια επί της διοίκησής μας να κάνουμε πραγματικότητα τις πρώτες συνδέσεις και μάλιστα σήμερα την πρώτη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου των Καλυβίων και αντιστοίχως και του κυρίως οικισμού του Κουβαρά, όπου έπεται τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουν οι συνδέσεις. Κάναμε από την αρχή που ξεκινήσαμε τον έλεγχο του δικτύου, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έχει κατασκευαστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του δικτύου των Καλυβίων και ένα αντίστοιχο ποσοστό του δικτύου του κυρίως οικισμού του Κουβαρά. Κάναμε λοιπόν τους απαραίτητους ελέγχους και τις απαραίτητες επισκευές στο δίκτυο αυτό. Ξεκίνησε να λειτουργεί ο βιολογικός, το ΚΕΛ δηλαδή του Μαρκοπούλου, στο οποίο συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή. Και ξεκινήσαμε και εμείς αντίστοιχα τις πρώτες συνδέσεις στο δίκτυο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα η Περιφέρεια Αττικής άκουσε τις απαιτήσεις μας ενέκρινε 250.000 ευρώ, δημοπρατήσαμε τις προηγούμενες 15 μέρες και έτσι υπάρχει πλέον ο ανάδοχος για να συνδεθεί όλο το δίκτυο, το 80% δηλαδή του κυρίως οικισμού του Καλυβίων και αντίστοιχα του Κουβαρά, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις. Αντίστοιχα ξεκινάμε και την ολοκλήρωση του υπόλοιπου δικτύου των κυρίων οικισμών. Τα βασικότερα όμως σημεία στα οποία θεωρώ πως πρέπει να σταθούμε είναι πρώτον ότι για να κάνουμε δελεαστική αυτή τη σύνδεση με τον βιολογικό των κατοίκων της περιοχής κρατήσαμε πολύ χαμηλά το ποσοστό της χρέωσης της αποχέτευσης, δηλαδή στο 50% της κατανάλωσης του νερού, ενώ αντίστοιχα κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα είναι στο 70% με 75% ανάλογα τις περιοχές. Βέβαια, εδώ επειδή... Πρακτικά, οικονομικά πώς είναι το μέγεθος της σύνδεσης? Θα σας πω, επειδή εδώ λοιπόν έχει τους κήπους μας και θέλουμε να κάνουμε πιο πράσινη την περιοχή και θέλουμε να τη διατηρήσουμε πράσινη, κατεβάσαμε αυτό το ποσοστό τέλους αποχέτευσης. Αντίστοιχα το τέλος σύνδεσης που είναι σε σχέση με τα πόσα μέτρα απαιτούνται για να συνδεθεί κάποιος στον αγωγό, το μοιράσαμε σε 6 τετράμινα, δηλαδή σε 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην είναι επιβαρυντικό για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν σύνδεση αυτή τη στιγμή, για τους κατοίκους που θέλουν να κάνουν σύνδεση. Θεωρούμε λοιπόν πως αυτά είναι τα κίνητρα, πέρα από το βασικότερο κίνητρο που είναι και εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με τον τρόπο που σήμερα απομάκρυναν τα λύματα από τους βόθρους που είχαν, και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, όπου ξεκινάμε με αυτό και έχουμε στη συνέχεια και άλλα έργα που φέρνουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε πραγματικά να πετύχουμε μια περιβαλλοντική αναβάθμιση σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ζούμε, ο οποίος ενώ είναι πανέμορφος πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι ακόμη και για να τον διατηρήσουμε, αλλά να τον κάνουμε και ακόμη πιο όμορφο και πιο φιλικό προς τους ανθρώπους, όχι τους πολίτες, γιατί το περιβάλλον συσχετίζεται με τους ανθρώπους και όχι με τους πολίτες. Είναι διαφορετικά πράγματα. Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθειά μας. Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε σήμερα από εδώ και επί τη συνέχεια. Το ποσό πόσο είναι, ποιο είναι το ποσό της σύνδεσης για έναν κάτοικο? Κατά μέσο όρο είναι περίπου στα 500 ευρώ. Κατά μέσο όρο. Από 400 έως 600 είναι ανάλογα με τα πόσα μέτρα θέλει για να συνδεθεί. Το οποίο, αν το μοιράσουμε στα 4 εξάμηνα, βγαίνει σε κάτι λιγότερο από 100 ευρώ ανά 4 μήνες. Μια τελευταία ερώτηση. Η σύνδεση στο αποχετευτικό είναι προαιρετική ή είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους? Η σύνδεση είναι υποχρεωτική. Από τη στιγμή που υπάρχει ΚΕΛ, που υπάρχει δηλαδή Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων, δεν είναι περιβαλλοντικά ορθό και επιτρεπτό να έχουμε βόθρους, και ξέρετε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί και να μην είναι στεγανοί οι βόθροι τους οποίους έχουν οι κατοικίες. Είναι υποχρεωτική λοιπόν η σύνδεση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε πως δεν μπορούν μέσα σε μια μέρα να συνδεθούν όλα τα σπίτια των Καλυβίων και του Κουβαρά. Σταδιακά θα συνδέονται όλες οι κατοικίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα έργα. Είμαστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.